Κύριε Κυριαζίδη, να αρχικά να αναφερθούμε λίγο στη συνάντηση που είχατε με τον Υπουργό Εσωτερικών, τον κύριο Μιχελάκη, όσον αφορά το Φαλακρό. Το θέμα του Φαλακρού έχει γίνει πια, ας Σούπα. μου επιτραπεί η λέξη, η σούπα. Τι ακριβώς υπόθηκε σε αυτή τη συνάντηση? Πράγματι μας ταλαιπωρεί χρόνια τώρα, είναι ένα χρόνιο πρόβλημα. Και επειδή πληροφορούμε ότι από χθες υπάρχει μια φιλολογία και μια παραφιλολογία, λίγο τα πράγματα να μου επιτραπεί Θα βάλω σε θέση. Να προσπαθήσω να τα βάλω σε μια θέση, διότι ξέρετε καλύτερα από εσάς, αγαπητέ μου Αντώνη και αγαπητή μου Τζένι, ότι μπήκαμε και σε μια περίοδο προεκλογική και ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι αυτό που επικράτησε επί χρόνια στον τόπο μας ήταν ο ένας να βάζει τρικλοποδιά στον άλλον, προκειμένου να μην φτάσουμε σε έναν κοινό στόχο, σε ένα ζητούμενο με μια συλλογική προσπάθεια. Να μην φανεί δηλαδή ότι αυτό έγινε από τον Α, από τον Β, από τον Γ. Και πολλές φορές θα ήθελα να πω ότι έχουμε και ευθύνη εμείς στον Δραμηνή, διότι ως καλοπροαίρετοι και καλόβουλοι, με ένα χτύπημα στην πλάτη ήταν αρκετό έτσι ώστε να είμαστε άνθρωποι με μια υποδοχή των πάντων. Συγγνώμη για αυτή την εισαγωγή και πάω στο ζητούμενο. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι το Φαλακρό ήταν μια περίπτωση άναρχη από κάθε πλευρά, από πλευράς θα έλεγα νομοθετικής κάλυψης, από πλευράς αυτοδιοικητικής κάλυψης, από πλευράς, από κάθε πλευρά θα έλεγα, ζητήματα δασικά, ζητήματα, ένα περιπλεγμένο θέμα και ζήτημα. Και τελικά η κατάληξη από πέρυσι τέτοιο καιρό, μάλλον λίγο πιο μπροστά, που είχα ζητήσει να υπάρξει μια συνάντηση σε αυτό το άτυπο όργανο, διότι τότε ανέλαβα για να είμαι σε ό,τι αφορά εντάξει στα ζητήματα που αφορούσαν το νομό, καταγράφηκαν κάποια πράγματα. Μπορείτε να ανατρέξετε. Τι ήταν εκείνο το ζήτημα? Το ζήτημα ήταν το ιδιοκτησιακό. Δηλαδή αυτό το Φαλακρό, το χειρονομικό κέντρο, λέω, ανήκει στα ελληνικά τουριστικά ακίνητα, έτσι για να συνοούμαστε. Οπότε και διαδικασία λειτουργίας έπρεπε κάθε φορά να τρέξουμε στο κέντρο, να παρακαλάμε τον Α, τον Β, τον Γ, προκειμένου να μπει σε μία λειτουργία με τις όποιες, θα έλεγα, περιπλοκές που είχε. Κάθε είδους περιπλοκή. Διότι πράγματι εκεί επάνω, κάνω παρένθεση πάλι, έγινε ένα καραγκιόζης εκεί, ένα τέτοιο σύστημα υποτίθεται χειροδρομικού κέντρου, καμιά σχέση, το καταλαβαίνουμε όλοι μας τι ακριβώς συνέβη. Και δεν θέλω να ανατρέξουμε στο πώς συνέβη, αλλά στο τι υπήρχε και τι έπρεπε να γίνει. Άρα έπρεπε να υπάρξει ένα ξεκαθάρισμα του ιδιοκτησιακού καθεστώτος. Πράγμα ότι με πολλή πίεση και συλλογική, θα έλεγα, και με τη βοήθεια του συνόλου των ενδιαφορομένων, των εμπλεκομένων, μπορέσαμε και μπόρεσα να φτάσουμε σε ένα αίσιο για μένα τέλος και για την Δράμα, το διοκτησιακό καθεστώς να μεταθεθεί στην περιφέρεια. Άρα Ωραία. Πλέον κύριος υπεύθυνος για τη λειτουργία του των πάντων είναι η περιφέρεια. Και κατ' επέκταση ο αντιπεριφερειάρχης εδώ, μια και θα έλεγα είναι η τοπική κυβέρνηση πλέον, για να συνομούμαστε. Υπήρχε όμως μια τεράστια εμπλοκή. Ποια ήταν η εμπλοκή? Εν τω μεταξύ δηλαδή υπήρξε για τη λειτουργία του μια εταιρεία, η λεγόμενη αναπτυξιακή εταιρεία που είχε να κάνει του Φαλακρού. Γνωστό αυτό. Εκεί εργαζόντουσαν συμπατριώτες μας, συμμετοχή είχε περιφέρεια, η Δήμη Νευροκοπίου Προσοτσάνης, όπως επίσης και ελάχιστα είχαν ορισμένοι φορείς του νομού, Ρυβατικός Σύλλογος κλπ. Κλπ. Ένα μικρό ποσοστό. Αυτή η εταιρεία όμως κατά τη λειτουργία της και με προηγούμενη, θα έλεγα, κατάσταση, αμαρτήματα, έχει χρέος περίπου του 1 εκατομμυρίου. Αυτό είναι ένα τεράστιο βαρύδιο. Όπως καταλαβαίνετε, κανείς επενδυτής, που καταλαβαίνουμε επιχειρηματίας, δεν θα έπαιρνε ή δεν θα πάρει μια επιχείρηση η οποία είναι, θα έλεγα, χρεωμένη. Το καταλαβαίνουμε, πιστεύω. Η δική μου προσπάθεια ήταν να ξεμπλέξουμε από αυτό το γεγονός, να υπάρχει μια εκαθάριση της εταιρείας,
δεν ξέρω τώρα αν υπάρχουν υπεύθυνοι κλπ. Δεν θα μπω σε αυτή τη διαδικασία, διότι είδα, αρχίζουμε ο ένας πάλι από ό,τι πληροφορούμε να κατηγορεί ένας τον άλλον, διότι εγώ παρέλαβα έτσι, εσύ παρέλαβες αλλιώς. Τα κλασικά. Και λέω πρέπει να κλείσουμε αυτό το παρελθόν, το μαύρο παρελθόν. Εντάξει, ο ίδιος χρεώθηκα αμαρτίες που προσπαθώ με έναν τρόπο και παρακαλώ πάντα όλους, βοηθήστε με να ξεπεράσουμε όλα αυτά, να ξεμπλοκαριστούμε από όλα αυτά. Έγινε και αυτό ή δεν έγινε, εμπεριέχεται τελικά, γιατί πάρα πολλές φορές μετά από, για το συγκεκριμένο υπάρχει και απόφαση της περιφέρειας, υπάρχουν και το Δήμο κλπ. Υπάρχει η έκκληση των εργαζομένων της εταιρείας και προς εμένα πάρα πολλές φορές μέχρι και τελευταία. Τι γίνεται με το ζήτημα εκείνο, γιατί είχα δεσμευτεί σε προηγούμενη συνάντηση με τον κύριο Μιχελάκη ότι ναι, θα προσπαθήσουμε το ζήτημα να το αντιμετωπίσουμε νομοθετικά για να υπάρξει μια λύξη. Και βεβαίως επειδή τώρα επίκειται το νομοσχέδιο που αφορά τα της αυτοδιοίκησης, ξανασυναντήθηκα μαζί του και του υπενθύμησα αυτή τη δέσμευσή μας, την υποχρέωσή μας. Πράγματι, κατά τη συνάντηση μου ενημερώθηκα ότι ναι, εμπεριέχεται η σχετική διάταξη όπου δίνει μία λύση, μία καθάριση, και επειδή βεβαίως αυτό πιεζόμαστε θα έπρεπε να γίνει μέχρι 15 Δεκεμβρίου, ενδεχομένως να υπάρχουν και άλλες τέτοιες περιπτώσεις στη χώρα, μεταφέρεται αυτό το χρονικό διάστημα για την λύση, για την εκαθάριση, πολύ περισσότερο, δηλαδή για να μην ευρεθούμε ξανά εκτεθειμένοι μέχρι τα μέσα του επόμενου έτους. Άρα λοιπόν δίδεται μία λύση, μία σημαντική, για να καθαριστεί το όλο ζήτημα. Άρα η ευθύνη πλέον είναι δικιά μας, είναι των Δραμηνών, είναι του Αντιπεριφερειάρχη, να τελειώσουμε με το όλο ζήτημα. Αυτό ήταν το δικό μου κρέος, παρότι το φορτώθηκα, το φέραμε σε ένα αίσιο τέλος, πιστεύω μέσα στη εβδομάδα θα δοθεί στην διαβούλευση το σχετικό νομοσχέδιο που βεβαίως αφορά την αυτοδιοίκηση. Εκεί εμπεριέχεται, μέχρι το πολύ αρχές του Δεκεμβρίου θα είναι νόμος της χώρας μας, της πατρίδας μας, και αντιμετωπίζεται και το ζήτημα αυτό. Ξεκαθαρίζουμε δηλαδή ένα άλλο ζήτημα. Όπως κάναμε με τους δρόμους που ξεκαθαρίσαμε το τοπίο, με τη σύνδεση με την Εγκρατεία, όπως κάναμε με τις φυλακές συγκεφόρου που εκταμιεύτηκαν ποσά για να ξεκινήσουν, ξεμπλοκάραμε δηλαδή ζητήματα που μας βασάνιζαν. Όπως είχαμε με τα παρατήματα που κάναμε τις σχολές πλέον εδώ, τις τεχνικές, ενώ τον ΤΕΙ, κάνουμε μία δουλειά, θα έλεγα, με πολύ κόπο, αλλά με σοβαρότητα και επιθυνότητα. Και βεβαίως οφείλω να πω ότι έχω τη στήριξη και πιστεύω την έχω από όλους, και δεν μπαίνω σε μία μικροκομματική πολιτική που ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι δεν είναι ένα σημείο που μπορώ να σταθώ. Βέβαια. Ωραία. Κύριε Κυριαζή, να περάσουμε λίγο και να δούμε και τον φόρο ακινήτων. Συμφωνείτε εσείς με τον τρόπο τον οποίο θα έρθει το νομοσχέδιο αυτό στη Βουλή? Αγαπητή μου Τζέννη, ξέρετε πάρα πολύ καλά, στο αρχικό εκείνο που εμφανίστηκε ή το είχαμε πληροφορηθεί προ-πενταμήνου, τότε πάλι υπήρξε αντίδρασή μας βουλευτών, που αυτό δεν παρουσιάστηκε διότι ήταν ακόμη πολύ, θα έλεγα, πρώιμο. Στη συνέχεια, όταν αυτό εμφανίστηκε, γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, 22 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, μεταξύ αυτών και ο ίδιος, προσπαθήσαμε και φέραμε το ζήτημα σε υψηλό επίπεδο, προκειμένου να έχουμε την χθεσινή κατάληξη, με τη βοήθεια βέβαια συνέχεια και βουλευτών από το ΠΑΣΟΚ, από την πίεση γενικότερα. Εν πάση περιπτώσει, υπάρχει πλέον μία διαφοροποίηση, θα έλεγα, σε πολλά σημεία το θέμα που αφορά τον φόρο ακίνητης περιουσίας. Έχει θετικά σημεία, έτσι. Πλην όμως, για να είμαστε σοβαροί, το νομοσχέδιο ή αν θέλετε το σχέδιο δόθηκε χθες. Οφείλω προσωπικά, λέω πάντα, για να είμαι σοβαρός, πέρα από τα όσα σημεία αναδείξατε εσείς δημοσιογραφικά ή γίνεται κουβέντα από χθες το μεσημέρι, το βράδυ και σήμερα το πρωί, οφείλω να δω και την πίσω πλευρά, να δω δηλαδή και τα κόμματα και τις τελείες, για να είμαστε εντάξει. Είναι πολύ καλύτερο από το προηγούμενο, πλην όμως, για να είμαι, αφού με ρωτάτε προσωπικά, για να δω τι ακριβώς εμπεριέχει, θέλω λίγο χρόνο. Άλλωστε αυτό είναι σε μια διαδικασία πάλι συζήτησης,
Έχει πολύ περισσότερα θετικά στοιχεία από το προηγούμενο, όμως θα ήθελα να το δω σε κάθε λεπτομέρεια για να σοβαρά και υπεύθυνα να σταθούμε. Αυτό Ωραία. Που λέτε έχει θετικά στοιχεία σημαίνει ότι θα το υπερψηφίσετε? Ναι, όταν λέω δηλαδή, θα μιλήσω σε προσωπικό σμό της περιφέρειας από έναν αγροτικό νομό, θα μείνω στα σημεία εκείνα που είχα τονίσει και προηγουμένως, δεν είναι τα ζητήματα της φορολόγησης, αν θέλετε, των χωραφιών. Δηλαδή, αν έχω 50 στρέμματα και ήταν 1,5 ευρώ, δηλαδή θα πλήρωνα, ξέρω, 70, 80 ευρώ ή 100 και τώρα θα πληρώσω 50 ευρώ για τα 50 στρέμματα, δεν είναι το ζήτημα αυτό. Εκεί που είχα σταθεί και στέκομαι ειλικρινώς είναι ότι τα χωριά, η περιφέρεια, δεν μπορώ να δω ένα σπίτι σε ένα χωριό του ενός στρέμματος με 100 τετραγωνικά σπίτι να πληρώνει τριπλάσιο από ό,τι πλήρωνε ως ΕΤΙΔΕ, αυτό το χαράτσι που λέμε. Εκεί ήταν η δική μου η μεγαλύτερη ένσταση και πιστεύω εκεί ήταν και θα ήταν και ένσταση των συμπατριωτών μου, ότι υπήρχε μια φορολόγηση στα ακίνητα, σε συνοικισμούς, χωριά κλπ. Κλπ. Και πόλεις, σε μεγάλο βαθμό. Εκεί βέβαια δεν ήθελα αρχικά να τονίσω προς τον κόσμο τι ακριβώς συνέβαινε με αυτό. Υπάρχει μια θετική αντιμετώπιση. Θέλουμε να δούμε τι ακριβώς αποτυπώνει και αυτό αφορά εμένα για τη δική μου ευθύνη, για τον δικό μου νομό. Και νομίζω έτσι πρέπει να σταθούμε όλοι. Βεβαίως όχι ότι δεν θα δούμε τι γενικά συμβαίνει και δεν μπορεί να κινούμαστε έτσι μονομερώς. Τι συλλογικά φέρνει αυτό το νομοσχέδιο, θα έλεγα και σε άλλα ζητήματα για άλλων δευτερευούς σημασίας, για άλλων πρωτεύουσης σημασίας, οφείλω όμως να σταθώ με αυτόν τον υπεύθυνο τρόπο. Λοιπόν, και μία τελευταία ερώτηση θέλεις. Που μας ρωτούν πάρα πολλοί τηλεθεατές μας, μιας και σας έχουμε τηλεφωνικά και έχουμε δει και έχουμε διαβάσει προηγουμένως στις εφημερίδες όσον αφορά, Αντώνη, τους μισθούς των βουλευτών και γενικότερα όλων όσων βρίσκονται και των 300 μέσα στη Βουλή. Μας ρωτάει πολλοίς κόσμος πώς αντέχει η συνείδησή σας και μιας και έχουμε τηλεφωνικά εσάς, να παίρνετε αυτούς τους μισθούς, τους οποίους γνωρίζετε οι ίδιοι, εμείς μόνο βλέπουμε και διαβάζουμε αυτά που γράφουν οι εφημερίδες, των 6.000 ευρώ μηνιαίως. Πώς αντέχει η συνείδησή σας να παίρνετε όλα αυτά τα χρήματα όταν ο κόσμος υποφέρει και ο μισθός, ο κατώτερος, έχει φτάσει τα 450 ευρώ. 500 κάτι. Γίνεται σωστή η αναφορά. Αλλά θα πρέπει να πούμε στους όσους μας παρακολουθούν, πράγματι το ποσό είναι αυτό που λέτε, από αυτό κρατείτε κάτι για κάθε κόμμα. Από εκεί πέρα ο καθένας μας έχει δύο γραφεία όπως ξέρετε, θα πρέπει να υπάρχουν. Εμένα δεν με ενοχλεί να το κλείσω, θα με διευκόλυνε πολύ, έτσι για να συνοούμαστε. Έχουν τα έξοδα, ειλικρινώς σας λέω, σε ό,τι με αφορά και... Θα παρακαλούσα μια μέρα να μου πείτε να σας κάνω μια ανάλυση επακριβώς και οφείλω να την κάνω από τώρα. Οφείλω να πω ότι μια εργαζόμενη στα γραφεία δεν το έχω κάνει όπως έχουν κάνει άλλοι βουλευτές. Αυτό με προβληματίζει γιατί δεν μπορώ να αντιμετωπίσω πλέον τα έξοδα. Θα μου πούν τώρα όσοι με ακούν ότι θα γελάνε. Μου στοιχίζει ένα χιλιάργο. Καταλήξαμε περίπου στις 4.500. Έχω τα ενίκια των γραφείων, όλα ό,τι έχουν να κάνουν εκεί, πάνω από 1.000 ευρώ, εφημερίδες που πρέπει να πληρώσουμε, συνδρομές και όλα αυτά τα ζητήματα, τις κινήσεις μας, καύσιμα, έξοδα κλπ. Τα πάντα. Δηλαδή, θα έλεγα ότι ως δημόσιο λειτουργός, ως ανώτατος αξιωματικός με 35 χρόνια υπηρεσίας που κατέληξα να παίρνω 1.500 ευρώ, δυστυχώς σε ό,τι με αφορά δεν μου μένουν 1.500 ευρώ το μήνα για να συνεννοούμαστε.